δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν νερό, δεν είχαν να φάνε. Ό,τι τους δίναμε μέσα από την πολυκατοικία ή κάποιος που λυπότανε, μαζεύανε παλιοσίδερα τα παιδιά και με ό,τι ψιλολόγια βγάζανε. Κατάσταση. Α, είναι πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά. Είναι πάνω δεκαετία. Έχουν χάσει τις γονείς τους, χάσανε ένα αδερφό που είχαν και αυτός με τα ίδια προβλήματα με αυτά. Ανεβήκανε απάνω στο τέταρτο. Κρεμαστήκανε από την από εκεί μεριά για να αυτοκτονήσουν τα παιδιά, δεν αντέχανε. Οι κάτοικοι δεν τους είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Και σε μια δόση βλέπω το ασθενοφόρο που ήταν εκεί και το 100 και λέω κάτι έγινε. Και βγαίνω για να δω από εδώ και μπες μέσα. Και επειδή έχω τρομοκρατηθεί, είχε πέσει και ο άλλος, ο μεγάλος αδερφός εδώ στις Τέντες, ανήμερα το Πάσχα, πάνε κάποια χρόνια. Μπήκα μέσα και καθόμουν από το παράθυρο, σας το λέω και ανατριχιάζω. Τίποτα, δεν έχουν δουλειά, ό,τι παλιοσίδερο μαζέψουν τα παιδιά, δεν έχουν δουλειά. Τι να λέμε τώρα, να κρυμόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Κάποτε που είχε μια δουλειά το παλικάρι ο Κώστας, δούλευε σε κάποια μάντρα, από ό,τι μου είχε πει. Πληρωνόταν, ζούσε ανθρώπινα, εντάξει, μπορεί να μην είχε τις ανέσεις αυτές. Το φως και το... Αλλά ζούσανε, είχαν να πάνε. Ναι, ήρθανε και οι ΔΕΙΑ, φιλοτιμηθήκαν το νερό. Τώρα για το ρεύμα τι να σας πω. Ο κόσμος ό,τι μπορεί, πότε ο ένας, πότε ο άλλος, όλοι... Γιατί δεν είναι και κανένας πλούσιος εδώ στη γειτονιά, ό,τι μπορεί ο καθένας. Μα λίγο καφέ ο ένας, μα λίγο ο ένας... Ό,τι μπορούμε συνεισφέρουμε.